Τα μέτρα τη κυβέρνηση για την καταπολέμηση τη οπαδική βία ανακοίνωσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στον απόϊχο του σοβαρού τραυματισμού του 31χρονου αστυνομικού το βράδυ τη 5η στο Ρέντι. Γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε απόλυτα την οργή τη κοινωνία. Όλων των υγιώ σκεπτόμενων πολιτών μπροστά σε εικόνε που δεν παραπέμπουν σε αθλητισμό. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει ότι θα εξαντλήσει τι ενέργειε και τι παρεμβάσει τη για την αντιμετώπιση ενό χρόνιου προβλήματο. Και μάλιστα, έχουμε κάνει σαφέ ότι οι παρεμβάσει μα θα είναι δυναμικέ, δηλαδή θα επανεξετάζονται διαρκώ με βάση τα αποτελέσματά του. Τη δολοφονική συμπεριφορά εγκληματικών οργανώσεων και τη θλιβερή ανοχή μια ελάχιστη οπαδική μειοψηφία δεν θα την πληρώσουν ούτε οι αθλητέ, ούτε οι φίλαθλοι, ούτε οι πολίτε και η πολιτεία. Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο δήλωσε πω η κυβέρνηση αποφάσισε τη διεξαγωγή όλων των αγώνων τη Super League 1 και κλεισμένων των θυρών για του επόμενου δύο μήνε. Η απόφαση θα εξεταστεί εκ νέου στι 12 Φεβρουαρίου 2024. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκη ανέφερε πω και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί και το μάτι του Ολυμπιακού με την Μπάτσκα Τόπολα για το Europa League την ερχόμενη Πέμπτη στι 10 το βράδυ στο γήπεδο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Το μέτρο αυτό θα επεκταθεί και για του εντό έδρα αγώνε των ομάδων Β τη Super League 2, οι οποίε ανήκουν στι αντίστοιχε παέτη πρώτη επαγγελματική κατηγορία. Σημειώνεται πω τα ευρωπαϊκά Μάτ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού αυτή την εβδομάδα θα γίνουν κανονικά με κόσμο. Εκδίδεται σήμερα σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου με άμεση εφαρμογή, η οποία θα προβλέπει παράλληλα ότι με έκδοση κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Προστασία του Πολίτη και του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού. Το μέτρο αυτό θα δύναται να επεκταθεί κατά περίπτωση και σε εντό έδρα ευρωπαϊκού αγώνε των ελληνικών ομάδων για λόγου προστασία τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Όπω σημείωσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, έω τι 12 Φεβρουαρίου θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα τη εφαρμογή τη απόφαση, προκειμένου να εξεταστεί η παράταση τη εφαρμογή τη σε περίπτωση που δεν τηρηθούν απολύτω οι νόμιμε προποθέσει ασφαλού διεξαγωγή των αγώνων ποδοσφαίρου. Στόχο: Η αποφυγή κινδύνων για τη ζωή και το σωματική αικαιρεότητα καθώς καθώ και η μέγιστη δυνατή διασφάλιση τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Παράλληλα, θα υλοποιηθεί η εγκατάσταση και λειτουργία καμερών υψηλή ευκρίνεια στι προδιαγραφέ τη ΣΟΕΦΑ στο σύνολο των γηπέδων τη Super League 1 και ταυτόχρονη απρόσκοπτη δυνατότητα ελέγχου τους και αξιοποίησης του υλικού τους από τις αρμόδιες αρχές, ενώ θα εφαρμοστεί σύστημα ηλεκτρονικής εισόδου φιλάθλων με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, Αυτόματι θα είναι και οι κυρώσει κατά των ομάδων σε περιπτώσει επεισοδίων πέραν όσων προβλέπονται από τη δικαιοσύνη. Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκη ανακοίνωσε πω ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου και ο αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση θα επισκεφτούν αύριο την εισαγγελέα του Αριού Πάγου, κυρία Γεωργία Αδηλίνη, και θα ζητήσουν εκ μέρου τη κυβέρνηση την ποινική αναβάθμιση τη έρευνα για όλε τι υποθέσει αθλητική βία και διαφθοράς, με σκοπό την αναζήτηση φυσικών και ηθικών αυτούργων όλων των εγκλημάτων που έχουν τελεστεί και την αναζήτηση ύπαρξη τυχών εγκληματικών οργανώσεων στον χώρο. Επιπλέον, οι υπουργοί θα προσκομίσουν όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση των αρχών για την αξιολόγηση στο πλαίσιο τη ανακριτική διαδικασία και θα διαμηνήσουν στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου ότι η ελληνική πολιτεία δεν πρόκειται να επιδείξει καμία αν όχι στα φαινόμενα αυτά. Η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη θα διερευνήσει σε ποια έκταση δρούν στον ευρύτερο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού συμμορίε ή εγκληματικέ οργανώσει. Ποιοι χρηματοδοτούν, ενθαρρύνουν ή υποθάτουν αυτή την εγκληματική δραστηριότητα. Αν υπάρχουν κάποιοι που με τα όσα υποστηρίζουν δημόσια διαπράττουν αδικήματα διέγερση σε παράνομε πράξει. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί το παράδοξο εκατομμύρια φιλάθρων να πληρώνουν την εγκληματική συμπεριφορά νοσηρών μειοψηφιών. Είναι επιτακτική ανάγκη να μπει ένα τέλο στην εγκληματική δράση οργανωμένων στρατών οι οποίοι κατά καιρού ανακαλύπτουν το βόλε ή το χάτμπολ, μολύνοντας ακόμη και τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Οι ανωτέρω αποφάσει τελούν σε γνώση και συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, δήλωσε ο κ. Μαρινάκη. Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μα. Το οφείλουμε σε όλα τα θύματα τη οπαδική βία, σε όσου κινδύνευσαν, σε όσου έχασαν περιουσίε και σε αυτού που στερήθηκαν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο γήπεδο με τα παιδιά του. Οφείλουμε ταυτόχρονα στον αστυνομικό που δίνει την πιο δύσκολη μάχη, η έρευνα. Να μην περιοριστεί στη σύλληψη του φυσικού αυτούργου. Πιστεύουμε ότι τα μέτρα που ανακοινώνουμε και ξεκινάμε άμεσα να εφαρμόζουμε θα αποδειχτούν επαρκή προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο αποκτήνωση. Εάν όμω κρίνουμε ότι χρειάζονται και ακόμη πιο σκληρά αλλά δίκαια μέτρα, διαβεβαιώνουμε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα πω δεν θα διστάσουμε στιγμή. Δεν θα σταματήσουμε λεπτό, θα συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά μέχρι να υλοποιηθούν και να αποδώσουν προ όφελο των το σύνολο των πρωτοβουλειών μα, είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικό εκπρόσωπο.